Σοκ βρίσκονται οι ιδιοκτήτες του γεωτρύπανου που υπέστη απίστευτη δολιοφθορά στα μοιρά, λίγο πριν από τη δοκιμαστική γεώτρηση που επιχειρούσε ο Δήμος Βιάννου. Ο κατηγορούμενος μέσω του συνηγόρου του δηλώνει ότι θα πληρώσει για τη ζημιά που προκάλεσε, όμως μέχρι στιγμής καμία ουσιαστική ενέργεια δεν έχει γίνει σε αυτή την κατεύθυνση. Για ένα κοινωνικό αγαθό, δημόσιο αγαθό όπως είναι το νερό, νομίζουν ότι είναι ιδιωτική υπόθεση. Δεν είναι. Ο ίδιος ζήτησε αναβολή στην εκδίκαση της υπόθεσης μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα για να επικοινωνήσει με τα θύματα και να προσδιοριστεί η απαιτούμενη αποζημίωση. Επιθυμεί να αποκαταστήσει πλήρως τη ζημιά που προκλήθηκε και για το σκοπό αυτό ζήτησε αναβολή προκειμένου να έρθει σε επικοινωνία με τη ζημιωθήσα εταιρεία για τον υπολογισμό της αποζημίωσης. Με το κόστος για την αντικατάσταση των κομμένων καλωδιώσεων και σωληνώσεων να αγγίζει ούτε λίγο ούτε πολύ τις 60.000 ευρώ, οι ιδιοκτήτες του γεωτρύπανου βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για να παραγγείλουν στο εξωτερικό τα εξαρτήματα και να τα εξοφλήσουν ώστε να προχωρήσουν οι εργασίες για το Δήμο Βιάννου.